όλοι ξέρετε τη διαφήμιση που λέει όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Θέλω αυτό θα έπρεπε να ήταν το σλόγγαν του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Ότι όταν λέμε όλοι πάνε στο στρατό, όλοι πάνε στο στρατό. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται. Διότι έχουμε τους υπερορθόδοξους οι οποίοι αρνούνται να πάνε στο στρατό. Να εξηγήσω λίγο εδώ πέρα, μην υπάρχει κάποια. Που δεν μην καταλαβαίνουμε εδώ, μην γίνει κάποια παρεξήγηση, να το εξηγήσω. Οι υπερορθόδοξοι, οι Εβραίοι, οι πολύ ορθόδοξοι Εβραίοι χωρίζονται σε δύο. Οι υπερορθόδοξοι και οι ορθόδοξοι. Οι ορθόδοξοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλήρως ενσωματωμένοι μέσα στο κοινωνικό σύστημα του Ισραήλ. Πάνε στο στρατό, δουλεύουν, αυτό, απλώς τηρούν τις εντολές της βίβλου όσο μπορούν περισσότερο με πιο πολύ ζήλο από ότι ένας ο οποίος είναι απλώς συντηρητικός, ας πούμε, παραδοσιακός, ο οποίος δεν στηρίζει με τόσο ζήλο. Ή έναν ο οποίος σχεδόν δεν ασχολείται καν με τη θρησκεία. Είναι Εβραίος, αλλά όχι άθεος, Εβραίος μεν, πάει μια φορά, όπως στην Ελλάδα, στην Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία, και αυτό μια φορά το χρόνο το Κιπούρ, πάει και τελειώνει. Οι υπερορθόδοξοι είναι αυτοί που βλέπετε καμιά φορά σε ταινίες, που είναι με μπούκλες εδώ, μαύρα καπέλα και μακριά παλτά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι που είναι το πρόβλημα στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν θέλουν να πάνε στο στρατό. Πώς ξεκίνησε το πρόβλημα? Το 1948, σε ένδειξη σεβασμού προς το θρησκευτικό κόμμα, ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν, όταν ιδρύθηκε το κράτος, είπε ότι ξέρω πολύ καλά ότι αν δεν υπήρχατε εσείς οι υπερορθόδοξοι αυστηροί Εβραίοι, ίσως να μην υπήρχε Εβραϊσμός 2.500 χρόνια εκτός Ισραήλ. Το καταλαβαίνω και έτσι θα επιτρέψω σε 400 μαθητές οι οποίοι είναι αριστούχοι, τους οποίους εσείς οι διευθυντές των θρησκευτικών σχολών θα αποφασίσετε ποιοι είναι, να μην πάνε στο στρατό και να κάθονται, να διαβάζουν και να μελετάνε τις γραφές, τη βίβλο και το Ταλμούντ. Αυτό σαν ένδειξη σεβασμού. Το κακό ποιο ήτανε? Ότι 400 αυτοί σήμερα είναι 63.000. Και δεν είναι μόνο ότι είναι 63.000, είναι 63.000, αλλά η μίγα. Είναι 63.000, δεν είναι μόνο ότι δεν πάνε στο στρατό, δεν δουλεύουν κιόλας. Γιατί έχουν μια τρελή ιδέα ότι αφού διαβάζω και σπουδάζω δεν πάω στο στρατό. Το ερώτημα είναι, δεν δουλεύω κιόλας, που είναι λαθασμένο. Κανένας παλιός Εβραίος ραβίνος δεν σπούδαζε μόνο. Όλοι οι ραβίνοι μεγάλοι που έχει κατά τους αιώνες το Ισραήλ και ο Εβραϊσμός μάλλον, γιατί δεν υπήρχε τότε Ισραήλ, δουλεύανε και σπουδάζανε συγχρόνως. Αυτούς έχει κάτι έτσι ένα περίεργο πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Και δεν δουλεύουν. Και λες καλά, δεν δουλεύετε. Δεν πάτε στρατό και δεν δουλεύετε. Μα μαλίκα, πώς θα φάτε? Δηλαδή να μας δώσετε επίδομα. Και έτσι το Ισραήλ τώρα αναγκάζεται και δίνει επίδομα στους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να σπουδάζουν όλη τους τη ζωή. Και δεν δουλεύουν. Και δεν είναι μόνο ότι δεν δουλεύουν και δεν πάτε στρατό, κάνουν και πολλά παιδιά για την. 10, 12. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ, επειδή δεν είναι η Ελβετία, έχει πρόβλημα πώς για άλλο θα μπορέσει αυτούς τους ανθρώπους να τους απορροφήσει ώστε να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και να σταματήσουν να είναι παράσιτα. Διότι περί αυτού πρόκειται. Είναι παράσιτα. Διότι ναι, μεν μπορεί να έχει 400 αριστούχους και το καταλαβαίνω, δεν μπορεί και 63.000 τώρα να είναι αριστούχοι, μην τρελαθούμε. Πρώτον και δεύτερον, και να είναι με το συμπάθι, δηλαδή να χαιστήκαμε, να πάνε να δουλέψουν. Να πάνε να υπηρετήσουν. Δηλαδή ο ανεψιός μου και η ανεψιά μου ήταν ζώα που πήγαν και υπηρετήσανε και θα περιτούσε μέχρι τα 40 και 45. Κάθε μήνα τους καλούσε στρατό για εκπαιδεύσεις. Βέβαια έχει και ο στρατός ένα πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή όπως καταλαβαίνετε δυσκολεύεται να απορροφήσει 63.000. Διότι πρέπει να τους βρει ειδικά καταλήμματα με ειδικές μονάδες, να μην είναι οι μονάδες αυτές να μην έχουν γυναίκες μέσα. Πάρα πολλά θρησκευτικά προβλήματα. Βέβαια στο Ισραήλ υπάρχει εναλλακτική θητεία. Και εκεί είναι αυτό που με εκνευρίζει με αυτούς τους ανθρώπους. Ότι αρνούνται ακόμα και εναλλακτική θητεία να κάνουν. Δηλαδή είναι τελείως παράσιτα. Είναι αυτοί που καμιά φορά τους αναφέρω και σαν Ταλιμπάν, διότι καταστρέφουν από εδώ και από εκεί. Είναι και αυτοί μέσα, δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και οι έπικοι οι οποίοι είναι απλώς ορθόδοξοι, και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα με τους επίκους, με τους Παλαιστίνιους, είναι οι έπικοι οι ορθόδοξοι. Αλλά ας αφήσουμε την ώρα. Μιλάμε τώρα για τους ορθόδοξους, αυτούς τους υπερορθόδοξους, συγγνώμη. Αυτό είναι μεγάλο αγκάθι. Και αν το Ισραήλ δεν το λύσει το πρόβλημα αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να μου το θυμηθείτε, θα έχει πολλά πολλά κοινωνικά προβλήματα στα επόμενα 20 χρόνια. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γεια χαρά.